Καλημέρα, κύριε Νικολάου. Καλή σας μέρα. Η Γενική Γραμματέα Αντεκλιματικής Πολιτικής. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό που είπε η κυρία Κούρτοβικα χθες, κυρία Νικολάου, ότι λέτε ψέματα όταν λέτε ότι τις έχετε δώσει, τις έχετε θέσει στη διάθεσή της τα απαραίτητα έγγραφα, να το πω έτσι, που τις επιτρέπουν, που τις ανοίγουν τον δρόμο για την προσφυγή στη δικαιοσύνη. Να ακούσουμε ακριβώς πώς το είπε. Να ακούσουμε. Να ακούσουμε ακριβώς πώς το είπε, κυρία Νικολάου. Ναι. Να την ακούσουμε, την κυρία Κούρτοβικα. Μία σφραγίδα δεν είναι απόφαση. Α, είναι αυτό που βλέπουμε εδώ. Ναι. Δεν υπάρχει αριθμός, δεν υπάρχουν υπογραφές. Τι σφραγίδα θέλει όμως. Δεν υπάρχουν τα ονόματα αυτών που συμμετέχουν και δεν υπάρχει κυρίως το σκεπτικό. Δεν υπάρχει απόφαση την οποία να μπορούμε να προσβάλλουμε. Μάλιστα. Ένα από τα όσα είπε η κυρία Κούρτοβικ χθες, κυρία Νικολάου, λέγοντας ότι ο ισχυρισμός σας ότι έχει όλα τα έγγραφα έτσι όπως θα έπρεπε να τα έχει, ότι λέτε ψέματα. Γιατί νωρίτερα σας άκουγα. Άκουσα και όλα αυτά. Νομίζω ότι το δελτίο που βγάλαμε και η ανακοίνωση που έδωσα τα λέει όλα. Έτσι, ότι δόθησαν όλα τα έγγραφα με τις απαιτούμενες σφραγίδες. Όλα τα νόμιμα έγγραφα έχουν δοθεί στη συνήγορη υπεράσπιση του κ. Κουφοντίνα. Μπορώ να το επαναλάβω για άλλη μια φορά. Εξάλλου δεν είπε ότι δεν εδόθησαν. Εδόθησαν από ό,τι άκουσα τώρα και από τη δήλωσή της με σφραγίδα που η ίδια δεν αναγνωρίζει. Ναι. Σας λέω λοιπόν ότι αυτές οι αποφάσεις, η απόφαση που έλαβε ο Κουφοντίνας είναι η ίδια με όλες όσες εκδίδει και μου. Έτσι είναι οι αποφάσεις. Έτσι είναι όλα τα έγγραφα. Όλα τα έγγραφα είναι έτσι. Και αυτά τα έγγραφα μπορούν να προσβληθούν με προσφυγή στη δικαιοσύνη. Τώρα, επειδή το έχουμε συζητήσει εκτενώς, αμέσως πάνω μου ζητώ στον Μιέντε. Ναι, νομίζω ότι έχει ξεκαθαριστεί το ζήτημα. Κυρία Νικολάου, εγώ θέλω να θέσω ένα απλό ερώτημα ως απλός πολίτης. Επειδή φαντάζομαι ότι η πολιτεία δεν θέλει να πεθάνει ο Κουφοντίνας. Θέλει. Είναι σαφές αυτό, ότι δεν θέλει να πεθάνει ο Κουφοντίνας. Γιατί δεν βρίσκεται με αλφαγιώτα μια συμβιβαστική λύση, μια ενδιάμεση λύση, μια ενδιάμεση μεταγωγή, έτσι ώστε να σταματήσει αυτή η ιστορία, να κλείσει αυτός ο κύκλος. Κοιτάξτε, ο Κουφοντίνας χρησιμοποιεί την απεργία πείνας ως μέσο πίεσης και εκβιάζει ουσιαστικά την κυβέρνηση να ικανοποιήσει το αίτημά του να πάει στον Κορυδαλό. Θα πρέπει να σταματήσει την απεργία πείνας και να προσφύγει στη δικαιοσύνη. Γνωρίζω ότι αυτό ήδη έχει κινήσει η κυρία Κούρτοβικ, έτσι, να προσφύγει στη δικαιοσύνη και να δούμε από εκεί πέρα τι θα αποφασιστεί για το ζήτημα αυτό. Μη αναγνωρίζοντας. Αν μου επιτρέπετε, μία ερώτηση, κυρία Νικολάου, καλημέρα και από μένα. Υπάρχει προηγούμενο, πέραν της απεργίας πείνας του Κουφοντίνα, υπάρχει προηγούμενο κρατουμένου ο οποίος έχει προσβάλει με αυτόν τον τρόπο μία τέτοια απόφαση για τη μεταγωγή του? Γιατί σας άκουσα προσεκτικά ότι αυτή είναι μία δεδομένη διαδικασία, ακολουθείται παντού. Υπάρχει τέτοιο προηγούμενο? Το λέω αυτό γιατί θα πρέπει να μάθουμε αν έχει ακολουθεί κάτι διαφορετικό, αν είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση ο Κουφοντίνας και έγινε κάτι διαφορετικό. Δεν ξεχωρίζουμε τους κρατούμενους. Αυτό που συνέβη με τον Κουφοντίνα συνέβη γιατί ψηφίστηκε ένας νόμος τέλη του 2020, όπου ο Κουφοντίνας και άλλοι πολλοί κρατούμενοι δεν μπορούσαν πλέον να βρίσκονται στις αγροτικές φυλακές. Λοιπόν, με βάση λοιπόν αυτό το νόμο ήρθε η ΚΕΜ και εν συνεχεία εγώ και μετήχθη ουσιαστικά ο Κουφοντίνας από τις αγροτικές φυλακές που ευρίσκεται στην φυλακή του Δομοκού, που ουσιαστικά ο Δομοκός είναι μια φυλακή για περιπτώσεις σαν τον Κουφοντίνα. Είναι για βαρυκινήτες με συγκεκριμένα εγκλήματα. Λοιπόν, έχει προσφύγει άλλος? Όχι, δεν έχει προσφύγει κανείς. Και να σας πω πάνω σε αυτό το ότι η απόφαση της ΚΕΜ και η δική μου εν συνεχεία αφορούσε και άλλους 6 κρατουμένους από τις αγροτικές φυλακές της Κασαβέτειας. Και άλλος ένας μάλιστα ήταν επίσης για Κορυδαλό. Και σε αυτόν η προηγούμενη φυλακή ήταν ο Κορυδαλός. Δεν προσέφυγε. Και ούτε έκανε και απεργία πείνας για να επιστρέψει στον Κορυδαλό. Έχω εξηγήσει πολλές φορές ότι ο Κορυδαλός είναι μια φυλακή υποδίκων. Δεν μπορούν να κρατηθούν καταδικασμένοι για εγκλήματα τέτοια, παρά μόνο για οικονομική φύση. Σας κατηγορούν ότι οι υπόλοιποι της 17 Νοέμβρη παραμένουν στον Κορυδαλό. Ακούστε με, δεν μπορούν να μεταχθούν στον Κορυδαλό καταδικασμένοι κρατούμενοι. Έχουν μείνει ελάχιστοι κρατούμενοι στον Κορυδαλό και αυτοί θα μεταχθούν σε άλλα καταστήματα κράτησης. Μάλιστα. Το πάτε σίγουρο είναι βλέπω, ότι δεν μπαίνει κανείς στον Κορυδαλό. Και πιστέψτε με, έχω βάλει 1000 υπογραφές προκειμένου να φύγουν από τον Κορυδαλό βαρυπινίτες. Mm-hmm.
Βλέπω ότι πριν από λίγο, κυρία Κούρτοβικ, στον Γιώργο τον Παπαδάκη, στον Αντένα, είπε ότι τελικώς θα προσφύγουν και στο πρωτοδικείο της Λαμίας. Λαμίας. Είναι μια καλή εξέλιξη αυτή. Ακριβώς. Αυτό έπρεπε να κάνει εξ αρχής, να προσφύγει στη δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα η δικαιοσύνη να αποφασίσει εάν ο Κουφοντίνας πρέπει να επιστρέψει στον Κορυδαλό ή όχι. Άρα εγώ αυτή τη στάση θα τηρήσετε και εσείς μέχρι τέλους, έτσι. Θα περιμένετε να δείτε τι θα αποφανθεί το δικαστήριο. Η απεργία πείνας πρέπει να διακοπεί. Είναι μέσω πίεσης αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση και από τη στιγμή που προσφεύγει και στη δικαιοσύνη είναι ένα μέσω πίεσης και στη δικαιοσύνη. Η απεργία πείνας σε κάθε περίπτωση πρέπει να διακοπεί. Είναι. Θα έπρεπε να προσφύγει εξ αρχής. Θα έπρεπε να προσφύγει πριν καν ξεκινήσει την απεργία πείνας. Είχε αυτή τη δυνατότητα. Η προσφυγή της στη δικαιοσύνη δεν σημαίνει διακοπή ουσιαστικά της απεργίας πείνας και δίψας. Όχι, όσο θα έπρεπε. Δεν θα έπρεπε να σημαίνει αυτό, εφόσον αναγνωρίζει αυτή τη διαδικασία. Ακριβώς. Θα έπρεπε. Και τώρα λοιπόν αυτή τη στιγμή θα πρέπει να σταματήσει την απεργία πείνας. Και να αναμένει την απόφαση της δικαιοσύνης. Που φαντάζομαι ότι η δικαιοσύνη θα είναι πολύ γρήγορη στην διαδικασία. Μακάρι να μην έχουμε περαιτέρω επιδείνωση σε αυτή την ιστορία. Διότι... Κανείς δεν το επιθυμεί αυτό. Αλλά μην περιμένετε από αυτή την κυβέρνηση να επαναχωρήσει σε μη νόμιμα αιτήματα και ειδικά εν μέσω άσκησης απεργίας πείνας. Ξεκαθαρίζω για μια άλλη φορά ότι όλα είναι νομότυπα. Εμείς εφαρμόσαμε τον νόμο. Και αν αυτή τη στιγμή κάνουμε δεκτό το αίτημά του να τον μετακινήσουμε στον Κορυδαλό, ουσιαστικά παραβιάζουμε τον νόμο που εμείς εφαρμόσαμε. Ναι, Βασίλη. Οπότε, κύριε. Κάτσε, πάντως, εγώ θέλω να θυμίσω προς όλους και προς τη Γενική Γραμματέα και προς όλους τους συναδέλφους, Άκη Παύλο, Πλέντορα, Κουτροκόη, συγγνώμη, και Μάνο Νιφλή, ότι αυτό που έλεγε ο Παύλος ο Μπακογιάννης, ο οποίος δεν είναι από εκείνο το πρωί της 26ης Σεπτέμβριου του 89 μαζί μας, στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Ακόμα και σήμερα αν ζούσε ο Παύλος, και το λέω με πολύ φόρτες γιατί ήμουν συνεργάτης του στα πρώτα μου βήματα, νομίζω θα είχε βρεθεί μια λύση. Και νομίζω αυτό το μήνυμα θα πρέπει να το πάρουν όλοι. Μα ούτως ή άλλως αυτός είναι και ο Κώστας Μπακογιάννης, θες έβλεπα τι είπε σε τηλεοπτικό σταθμό, ότι ούτως ή άλλως αυτή η διαδικασία λύνεται από όλους μαζί και όχι από... με ένταση και διχασμό, ούτως ή άλλως. Απλώς αυτό που θέλω να ρωτήσω, επειδή είναι πρακτικό πλέον και τίθεται, έχει γίνει και κομματική... Μην μπαίνουμε στη λογική της πολιτικής αντιπαράθεσης, γιατί το ζήτημα δεν είναι πολιτικό εδώ. Ακριβώς. Δεν είναι πολιτικό. Δυστυχώς όμως πήρε τέτοια τροπή. Όπως είμαι και της άποψης, αν μου επιτρέπετε να πω, ότι δεν υπερασπίζεται κανείς τα ανθρώπινα δικαιώματα βγαίνοντας στον δρόμο και κρατώντας πανό που γράφει «Γεννήθηκα τη 17 Νοέμβρη». Για να είμαστε εξηγημένοι μεταξύ μας. Απλώς, κυρία Νικολά, θέλω να ρωτήσω. Οι υπόλοιποι της 17 Νοέμβρη πρόκειται να μεταφερθούν σύντομα? Είναι κάτι που έχει προγραμματιστεί? Ήταν ούτως ή άλλως στόχος μας να μεταφερθούν. Έχουν μείνει ελάχιστοι, καταρχάς, να σας πω έτσι. Ένας είναι στην κλειστή και οι άλλοι είναι στο υπόλοιπο συγκρότημα. Πλην όμως λόγω lockdown δεν μετακινήθηκαν. Αυτό που έχουμε κάνει ουσιαστικά είναι να κλείσουμε τον Κορυδαλό. Δεν μπαίνει κανείς. Γι' αυτό και υπήρχε η απόφασή μου στις αρχές του Δεκέμβρη, όταν ήταν και η Δυτική Αττική στο κόκκινο, να μην μπαίνει κανείς στον Κορυδαλό, να μην κάνει εισαγγελίες, εκδίδουν φυλακιστήρια προσωρινά κρατουμένων, υποδίκων για τον Κορυδαλό. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είχαμε επιτρέψει ούτε τους υπόδικους να μπαίνουν στον Κορυδαλό. Ναι. Πόσο μάλλον καταδικασμένους ήδη. Επειδή, ξέρετε, από χθες μέχρι σήμερα. Εκτός ξεκαθαρίζω ότι όσοι έχουν μείνει θα φύγουν. Και δεν είναι μόνο τα μέλη της 17 Νοέμβρη. Και άλλοι κρατούμενοι που έχουν απομείνει. Μεγάλο μέρος όμως έχει φύγει από τον Κορυδαλό. Έχουμε εκ νέου τοποθετήσεις, κυρία Σκούρτοβη, και οφείλω να σας ρωτήσω, εφόσον έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί και έχουν ακουστεί στον Αντένα. Mm-hmm. Λέει ότι και εσείς και ο Πρωθυπουργός και ο κύριος Τσιάρας δεν σέβεστε τα όρια του νόμου και η διαδικασία σας ξεφεύγει από τα όρια του νόμου. Κινείστε με πολεμική διάθεση, μάλιστα, απέναντι τόσο στον ίδιο όσο και στη συνηγορό του, στην ίδια δηλαδή, και προσθέτει ότι δεν θέλετε να επαναχωρήσετε και ότι φτιάχνετε φωτογραφικούς νόμους οι οποίοι παραβιάζονται από την ίδια την κυβέρνηση. Εντάξει, τώρα αυτό είναι ένα παραλήρημα που ακούω. Ποια είναι η εκδικητική μας στάση? Από την πρώτη στιγμή, ακολουθώντας τον νόμο, κάναμε αυτές τις ενέργειες και από την πρώτη στιγμή που έκανε την απεργία πείνας είμαστε από πάνω του.
Έχει παρακολουθεί τις 24-ωρη βάση από γιατρούς. Με δική μας εντολή πήγε στο νοσοκομείο. Εν συνεχεία, βέβαια, τώρα είναι και στην εντατική. Φροντίζουμε με κάθε προσπάθεια την υγεία του αυτή τη στιγμή. Τι εννοεί η κυρία Κούτοβικ όταν λέει ότι λειτουργούμε εκδικητικά απέναντι στον Κουφοντίνα? Τι έπρεπε να κάνουμε? Να κάνουμε δηλαδή δεκτό το αίτημά του, επειδή ξεκίνησε απεργία πείνας να πάει στον Κορυδαλό, διαφορετικά αυτό... εκδικούμαστε τον Κουφοντίνα? Σε αυτό που λέει η κυρία Κούτοβικ ότι ο νόμος ήταν φωτογραφικός για τον Κουφοντίνα, τι λέτε? Μόνο φωτογραφικός δεν ήταν για τον Κουφοντίνα. Ο νόμος ήρθε για να καλύψει αυτές τις περιπτώσεις. Έχουν βγει πολλά δημοσιεύματα και εγώ ίδια το είχα πει. Που κρατούμενοι που δεν έπρεπε να είναι στις αγροτικές φυλακές ήταν στις αγροτικές. Δεν είχαν δηλαδή ουσιαστικά τις προϋποθέσεις να βρίσκεται. Λοιπόν, ακριβώς γιατί ήταν επικίνδυνοι κρατούμενοι που ως επιτοπλίστων είχαν κάνει αποδράσεις και επανασυναλαμβάνονταν και ξανάμπαιναν στη φυλακή. Αυτό ήρθε να καλύψει ο νόμος. Γιατί δεν θέλει να είναι στον Νικολάου? Γιατί δεν θέλει να είναι στο Δομοκό και θέλει να γυρίσει? Αυτό θα πρέπει να ρωτήσετε τον ίδιο. Θέλω να, να σας πω όμως ότι ήταν στο Δομοκό. Ναι, ναι. Άλλο ήθελα να σας ρωτήσω. Αν έχετε ερευνήσει, ποιο είναι το... Αν υπάρχει κάποιο ουσιαστικό πρόβλημα που τον κάνει να θέλει να γυρίσει στο Κορυδαλό, ή αν πρόκειται απλά για γυνάτη, να το πω έτσι. Για αντιπαράθεση. Να σας πω. Το 2015 ήταν στο Δομοκό. Εν συνεχεία, πήγε στις φυλακές Αυλώνα, οι οποίες είναι φυλακές ανηλίκων, όπως γνωρίζετε. Και μάλιστα σε ειδικό χώρο που κρατούνται οι έφηβοι. Έτσι. Ήταν στον Κορυδαλό πριν και εν συνεχεία επαναμετήθη στον Κορυδαλό και πήγε στις αγροτικές φυλακές. Οι λόγοι που κάποιος μπορεί να ζητήσει να μεταχθεί σε άλλη φυλακή ορίζονται στο σοφρονιστικό κώδικα και είναι συγκεκριμένοι. Είναι λόγοι υγείας, είναι λόγοι οικογενειακοί και λόγοι δικονομικοί, δηλαδή αν έχει κάποιο δικαστήριο σε κάποια άλλη πόλη. Ναι. Αυτή είναι η λόγη που μπορεί κάποιο κρατούμενο να μεταχθεί σε άλλη φυλακή. Μετά από αίτησή του. Μάλιστα. Που εν προκειμένου ούτε συντρέχουν, ούτε και βέβαια επικαλέστηκε αυτού του λόγου με αίτησή του, προκειμένου να έρθει στον Κορυδαλό. Κυρία Νικολάου, αναρωτιέμαι. Πρέπει να κλείσουμε, Βασίλη. Ναι, αναρωτιέμαι, γιατί. Θα μπορούσε να επικαλεστεί οικογενειακούς λόγους να βρίσκεται κοντά στην οικογένειά του στην Αθήνα. Άρα να είναι στον Κορυδαλό. Όμως η προηγούμενη φυλακή ήταν η Κασαβέτια. Μακριά από αυτή. Μάλιστα. Άρα ούτε και για αυτόν τον λόγο. Μάλιστα. Κυρία Νικολάου, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε θερμά και τους συναδέλφους. Καλημέρα, σας ευχαριστούμε πολύ και τον Μανώλη και τον Βασίλη Ζαλαμάκα. Καλημέρα, παιδιά. Καλή συνέχεια.